Μετά το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο με ψηφισμά του στέκεται στο πλευρό των οικιστών που ζητούν να επανέλθει σε ισχύ η σχετική ρύθμιση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Κατά τα πάντα, όπως έλεγε και εσύ, κύριε, προφανώς στηρίζουμε το ψήφισμα όπως μας είπε στην εισήγηση. Το ψήφισμα δηλαδή του λόγου των οικιστών. Το στηρίζουμε με ό,τι βοήθεια θέλουν και προφανώς το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει απόφαση στήριξης του ψηφίσματός τους. Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, 30 Σεπτεμβρίου, το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται πως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου προτείνει να επανέλθει σε ισχύ η σχετική διάταξη του νόμου 4178 του 2013, τα άρθρα 11 και 23, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Ετούμεθα λοιπόν την στήριξή σας στο δίκαιο αίτημα του Συλλόγου μας, που αφορά εκατοντάδες οικογένειες συμπολιτών μας, με την έκδοση ψηφίσματος στήριξης από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, προκειμένου να τεθεί ξανά σε ισχύ η σχετική διάταξη του νόμου που προαναφέρθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα, παραδείγματος χάρη ενός 12 μήνου, προκειμένου να μπορέσουν να τοποθετήσουν τα σχετικά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και όσοι δεν είχαν αξιοποιήσει από άγνοια την ανωτέρω σχετική διάταξη νόμου ενώσο ήταν σε ισχύ. Της αναγκαιότητας επαναφοράς της ρύθμισης υπεραμύθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, που κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος έχει προχωρήσει, προκειμένου να στηρίξει το συγκεκριμένο αίτημα. Ήδη από 12 Μαρτίου είχα αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος Σχετική, έχοντας αναλάβει την πρωτοβουλία να μην προχωρήσει η διαδικασία της χρέωσης των προστήμων. Έτσι, δηλαδή πάγωσαν τα πρόστιμα, έτσι δεν έχουν κατατεθεί εν αναμονή και πιέζοντας για μια ρύθμιση.